Οφείλω να ομολογήσω ότι επειδή τα συστήματα αυτό, το ζήτημα που συζητάμε μονοπολεί την επικαιρότητα, είχα μεγάλη περιέργεια να ακούσω τις ομιλίες των δύο άλλων που θα μιλούσαν υποτίθεται μαζί με μένα. Και οφείλω να ομολογήσω ότι άκουσα πράγματα που εμένα με βοηθάνε πάρα πολύ. Θα πω και εγώ 4-5 σημεία προβληματισμούς και σκέψεις σε αυτό το θέμα. Ελπίζω να είναι βοηθητικά το ίδιο και για σας ή και τους υπόλοιπους ομιλητές, όσο ήταν αυτά που άκουσα για μένα. Εμείς που βρισκόμαστε εδώ και αρκετό καιρό υποτίθεται μέσα σε μια νέα πολιτική κατάσταση. Υπόβαθρο της οποίας είναι η οικονομική και η κοινωνική καταστροφή. Προσπαθώντας να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, έχουμε φτιάξει κάποια σχήματα. Ένα σχήμα λέει ότι αποδιαρθρώνεται η προηγούμενη θεσμική και κοινωνική μορφή οργάνωσης για να εγκαθιδρυθεί μια καινούρια, πιο ανταγωνιστική, πιο κοντά στις επιταγές των αγορών, χωρίς τις παρεκκλήσεις εντός εισαγωγικών ή τις στρεβλώσεις εντός εισαγωγικών που προκαλεί επί της ουσίας η δυνατότητα των λαϊκών τάξεων να επηρεάζουν τις αποφάσεις. Όλα αυτά τα κακά που έχει ο δυτικός καπιταλισμός σε σύγκριση με τον ασιατικό, όλα αυτά τα κακά που κρατάνε την Ευρώπη και την Ελλάδα χαμηλά στην ανταγωνιστικότητα, δεν τις επιτρέπουν να ανταγωνιστεί με δυνατότητες τις αναδυόμενες οικονομίες άλλων περιοχών του πλανήτη και ούτω καθεξής. Εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις πλατείες αποφάσισε, σκέφτηκε, εξέτασε και διαπίστωσε ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα δεν μαζεύεται, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε δηλαδή ή να αναχαιτήσουμε αυτή την καθοδική πορεία άμεσα ή με συμβατικούς τρόπους. Έβαλε ένα στόχο την αλλαγή να δημιουργηθεί ένας κοινωνικός και πολιτικός σχετισμός για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, να πάρει την πολιτική εξουσία, για να δει πώς θα διαχειριστεί από εκεί και πέρα αυτή τη νέα κατάσταση, δηλαδή μια οικονομία που πια είναι εκτροχιασμένη. Μετά τις εκλογές, αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια, μετά τις εκλογές η εκτίμηση που υπάρχει και είναι και δικιά μου εκτίμηση είναι ότι πια, λέγαμε τότε μετά τις εκλογές, η θεσμική, η κοινωνική και πολιτική κατάσταση στη χώρα εκτροχιάζεται. Και αυτό γέναγε σοβαρές ανησυχίες για πολύ χειρότερα πράγματα από το ότι θα είμαστε πιο φτωχοί ή γίνεται μια προσπάθεια να γίνουμε πιο φτωχοί. Αυτές οι ανησυχίες επιβεβαιώθηκαν το Νοέμβρη. Το σχήμα που και εγώ χρησιμοποιώ και υπάρχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας, αλλά θα μπορούσα να μιλήσω για αλλαγή καθεστώτος, αλλαγή πολιτικού, πώς να το πω, πλαισίου, δημοκρατικού πλαισίου λειτουργίας της κοινωνίας, της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πάντως είναι μια τομή, μια αλλαγή. Ποια είναι αυτή η αλλαγή? Η αλλαγή είναι ότι ο ελληνικός λαός κατά πλειοψηφία και με κινηματικό τρόπο και με εκλογικό τρόπο, δηλαδή με τους δύο τρόπους που ήξερε και ξέραμε στις αστικές δημοκρατίες διοικητικού τύπου να εκφράσει τη βούλησή του, την εξέφρασε. Είχαμε μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και στις πλατείες και στην 28 Οκτωβρίου, για να μην αναφερθώ στις εκατοντάδες άλλες κινητοποιήσεις, πιο θεματικές, πιο τοπικές. Αναφέρομαι στις μεγάλες, αυτές που θα μπορούσε να πεις ότι κατά πλειοψηφία η ελληνική κοινωνία βγήκε στον δρόμο ενεργητικά και διεκδίκησε ή διατύπωσε ή ισχυρίστηκε ότι αυτή η πολιτική τη βρίσκει αντίθετη. Πήγε σε 2 εκλογικές αναμετρήσεις που κατά πλειοψηφία ακύρωσε αυτή την πολιτική, δηλαδή είπε ότι αυτή η πολιτική δεν συνάδει με αυτό που θα θέλαμε. Σας θυμίζω ότι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση διεξήχθη σε ένα πολιτικό περιβάλλον σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρχε καν νόημα να αναφέρεται κάποιος στο μνημόνιο, διότι το μνημόνιο είχε τελειώσει, οι πολιτικές δυνάμεις που
με τις οποίες συγκρουστήκαμε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δηλώνανε προεκλογικά, πηγαίνοντας προς τις εκλογές του Ιουνίου, ότι πήραν το μήνυμα του Μαΐου, δηλαδή ότι το μνημόνιο έχει τελειώσει, ότι η πολιτική λιτότητα είναι μια πολιτική που ο ελληνικός λαός δεν συνενεί, και άρα δεν έχει νόημα γιατί φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάει για μνημόνιο, αφού δεν υπάρχει μνημόνιο στο τραπέζι. Αυτή ήταν η συζήτηση. Γίνονται οι εκλογές του Ιουνίου, περνάμε μια περίοδο μέχρι τον Νοέμβρη, και τον Νοέμβρη συμβαίνει η τομή, δηλαδή ένα χειρότερο μνημόνιο, πολλαπλάσια χειρότερο από τα προηγούμενα, που κατά τη γνώμη μου είναι μια μεγάλη τομή. Αλλάζει πάρα πολύ ό,τι ξέραμε. Ακυρώνει, μάλλον να το πω διαφορετικά, ό,τι ήξερα εγώ ως μεθοδολογία πάλης, αντίστασης, λειτουργίας μέσα στο δημοκρατικό παιχνίδι, το πολιτικό παιχνίδι κτλ. Διότι τι ξέραμε? Ξέραμε να οργανώνουμε αντιστάσεις, ξέραμε να δίνουμε πολιτικούς αγώνες στις εκλογές, και υποτίθεται ότι όποιος, ας το πούμε, το σύστημα, αυτός που έχει την ηγεμονία, αυτός που έχει την ευθύνη οργάνωσης της κοινωνίας στο σύνολό της, παίρνει τα μηνύματα. Φάνηκε το Νοέμβρη του 2012 ότι το πολιτικο-οικονομικό σύστημα, δεν ξέρω τι έκφραση να χρησιμοποιήσω, δεν είναι ανεκτικό, δεν δέχεται καμία απέτηση συμβιβασμού, παραχώρηση, υποχώρηση σε σχέση με το δικό του σχέδιο, όταν ο ελληνικός λαός δηλώσει ότι διαφωνεί. Αυτό είναι μια τομή η οποία επηρεάζει βαθύτατα τη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία τι είναι? Είναι μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία και αυτός που δεν έχει περιουσία και αυτός που έχει μικρή περιουσία έχει λόγο για τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθούν οι πόροι της κοινωνίας, έχει λόγο για την πορεία της κοινωνίας, τον προσανατολισμό της κτλ. Αυτό ακυρώθηκε τον Νοέμβρη. Θα μπορούσε κάποιος να πει και πιο πριν ή πιο μετά, δεν έχει σημασία, αλλά έχει ακυρωθεί. Και αυτό οδήγησε, και σημειώστε το ότι αυτό είναι πλήγμα βαρύτατο για τη δημοκρατία, κρατήστε το, διότι το ίδιο πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο καταράκωσε την έννοια της δημοκρατίας στην περίοδο της ανάπτυξης, μετατρέποντάς τη σε ένα πάρτι, στο οποίο προσκάλεσε και τμήματα των λαϊκών τάξεων, καθιστώντας τη δημοκρατία συνώνυμο των χειρότερων επιθέτων, για να μην τα πω, αποπολιτικοποιώντας τον κόσμο, εκμαυλίζοντας συνδύσεις, κάνοντας την κοινωνία μια κοινωνία κολλητών έξω από κάθε λογική. Οι αποφάσεις δεν παίρνονταν δημοκρατικά, δεν προσεχόταν ο άλλος σε μια δημοκρατική διαδικασία με βάση με ένα σκεπτικό, με μια πολιτική αντίληψη, με μια άποψη για το πώς πρέπει να προχωρήσει η κοινωνία, αλλά με βάση το στενά δικό του συμφέρον, με τον τρόπο αγόραζε και πούλαγε στήριξη σε διάφορες πολιτικές με τέτοιου τύπου κριτήρια. Έτσι. Άρα έχουμε ένα πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο το οποίο, και μια αντίληψη για τα πράγματα, το οποίο καταρακώνει τη δημοκρατία στην περίοδο της ανάπτυξης και την καταργεί επί της ουσίας μέσα στην κρίση. Άρα ανοίγεται ένα νέο πεδίο άσκησης πολιτικής που χαρακτηρίζεται, θυμηθείτε την κατάσταση πέρσι, από αμηχανία, από απαραίτηση από τη μεριά των λαϊκών τάξεων, με κινηματική ύφεση, με μια δυσπραγία και του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ ή της αριστεράς να ανταπεξέλθει στην επίθεση που δέχεται, διότι η πολιτική μετά τον Νοέμβρη συνεχίζει να είναι μια πολύ σκληρή πολιτική, που πια δεν είναι μόνο στα λόγια και στα μέτρα, αλλά και στην εφαρμογή τους. Υπήρχε δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πει, τα πρώτα δύο χρόνια εφαρμογή μέτρων, αλλά όχι καθ' ολοκληρία. Το σύστημα είχε αναστολές πόσο πολύ πρέπει να προχωρήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Μετά τις εκλογές του Ιουνίου και μετά τον Νοέμβρη, δεν υπάρχει καμία τέτοια αναστολή. Το λέω αυτό γιατί, αν συζητάμε για τον φασισμό, τον ναζισμό και άλλες μορφές τέτοιου τύπου, πρέπει να έχουμε υπόψη μας το έδαφος με πάνω στο οποίο γίνεται αυτή η κουβέντα. Και το έδαφος δεν είναι ένα δημοκρατικό έδαφος. Είναι ένα έδαφος βαρύτατα πληγωμένο σε αυτό το τομέα, που εξηγείται ή συνδυάζεται με την επιλογή, μια σκληρή επιλογή που μας τη λένε και στη Μούρη, δεν έχουν αντίρρηση πια, δεν έχουν και το κρύβουν, ότι θα ζήσετε φτωχότερα, δεν θα έχετε τα δικαιώματα που έχετε. Είναι μια στρατηγική επιλογή, λιτότητα που λέμε, δεν είναι μια λέξη, δεν είναι μια επιμέρους πολιτική, είναι μια στρατηγική. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι μια ευρωπαϊκή στρατηγική στην κατεύθυνση που σας έλεγα πριν, του ανταγωνισμού με άλλες περιοχές του πλανήτη και τα συναφή, που υποτίθεται ότι είναι πολύ πιο προωθημένες από αυτήν την άποψη. Εντός εισαγωγικών το προωθημένες.
Άρα λοιπόν, θα έχουμε μια κοινωνία χωρίς κράτος που λέει και ο Θόδωρος, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ο καθένας θα είναι μόνος του, δεν υπάρχει αίσθηση ότι υπάρχει κοινό, μια κοινότητα η οποία με συγκρούσεις, με διαφωνίες στο εσωτερικό της, συναποφασίζει με δημοκρατικό τρόπο την πορεία της, κάποιοι διαφωνούν και έχουν τη δυνατότητα να προσπαθήσουν να το αλλάξουν αυτό. Ο καθένας είναι μόνος του, δεν υπάρχουν δημόσια αγαθά ή δημόσια δικαιώματα, δικαιώματα που ανήκουν σε όλους, καθολικά δικαιώματα, είναι ο καθένας μόνος του, ότι καταφέρνει. Σε αυτό το πλαίσιο δεν χωράει και η δημοκρατία. Η δημοκρατία δηλαδή δεν πλήττεται μόνο εργαλειακά. Δεν είναι μόνο ότι δεν θα έχουμε δημοκρατία για κάποια χρόνια, διότι πρέπει να εφαρμοστούν κάποια σκληρά μέτρα, αλλά μετά όταν η κοινωνία θα έχει εξυγχρονιστεί, θα έχουν γίνει αναγκαίες, ας πούμε, αναδιαρθρώσεις, μετά θα επανέλθει η δημοκρατική λειτουργία. Δεν υπάρχει αυτή η στρατηγική, είναι... Δηλαδή η περιστολή της δημοκρατίας, δεν θα πω για τη δημοκρατία που είναι απαραίτητη στον καπιταλισμό, που είπε ο Θόδωρος πριν. Η περιστολή της δημοκρατίας ή μια δημοκρατία γεμάτη αποκλεισμούς και φράχτες είναι μια στρατηγική. Δεν είναι εργαλείο για να πάρουν τα λεφτά τους δανειστές μόνο, δεν είναι εργαλείο για να μην πληρώσουν την κρίση πλούσιοι μόνο, είναι και μια στρατηγική για το πώς πρέπει να οργανωθεί η κοινωνία. Ποια είναι η σωστή οργάνωση κατά τη γνώμη του της κοινωνίας. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο από τα πράγματα που διαβάζω αυτή την περίοδο από την ιστορία. Σημειώστε τον αποκλεισμό, διότι ο Θόδωρος είπε ότι ο καπιταλισμός χρειάζεται τη δημοκρατία, αλλά η δημοκρατία δεν χρειάζεται να μας περιλαμβάνει όλους. Δηλαδή, μια δημοκρατία σύμφωνα με την οποία όποιος έχει εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο έχει τα δημοκρατικά δικαιώματα, μια χαρά λειτουργεί ο καπιταλισμός. Υπό μία έννοια υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όχι υπό μία έννοια, στην Ελλάδα υπάρχουν πολίτες αυτής της χώρας που δεν έχουν τέτοια δικαιώματα. Και είναι οι μετανάστες και όχι μόνο. Ωραία. Δεν έχουν τα δικαιώματα αυτά. Υποτίθεται ότι συνεχίζουν να έχουν δημοκρατία. Να πάμε, αν η δημοκρατία τώρα έχει πληγεί, γυρίστε το 2005. Το 2005 δεν είχε πληγεί η αστική δημοκρατία που είχαμε όσο έχει πληγεί τώρα. Δεν αφορούσε τους πάντες. Άρα, δικαίωμα λόγου στην κατανομή των πόρων και στην πορεία της κοινωνίας θα συνεχίσουν να έχουν κάποιοι. Ελευθερία έκφρασης, σκέψης κτλ. Θα συνεχίσουν να έχουν κάποιοι. Δεν θα έχουν οι περισσότεροι. Τρίτο στοιχείο. Αποσταθεροποίηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για αποσταθεροποίηση μετά την δολοφονία. Έγινε ντόρος για την κουβέντα αυτή, με την έννοια ότι είναι και λίγο παλαιομοδίτικη, θυμίζει και λίγο θεωρίες συνωμοσίας που τμήματα της αριστεράς, παραδόσεις αριστεράς αρέσκονται. Εγώ θα προσπαθήσω να πω, μάλλον θα ισχυριστώ ότι αυτός ο όρος έχει ένα νόημα, με την εξής λογική. Αν ισχύουν όλα τα προηγούμενα και αν είναι όντως μεγάλος κίνδυνος λόγω του βάθους του πόνου που προκαλεί αυτή η πολιτική να διακυβευτεί η πορεία του μέσα από ένα ατύχημα, από εκλογές, από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη λαϊκή απέτηση να αλλάξει αυτή η πολιτική, θα μπορούσε να υπάρχουν σχέδια πάνω στην καταστροφή, πάνω στα ερείπια που δημιουργούνται από αυτή την πολιτική, θεσμικού αποκλεισμού της αριστεράς και άρα της δυνατότητας αλλαγής πολιτικής. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με την έννοια ότι δεν θέλουν εμάς τους συγκεκριμένους γιατί έχουν κάτι μαζί μας. Όποιος απειλεί την αλλαγή αυτής της πορείας, το θεσμικό της αποκλεισμού από την εξουσία. Ο θεσμικός αποκλεισμός από την εξουσία και άρα την δυνατότητα των πολιτών να αποφασίζουν επί της ουσίας για το πώς θα κινηθεί η κοινωνία, δεν χρειάζεται να έχει τις μορφές δεκαετίας 30, της δεκαετίας του 60, της δεκαετίας του 70. Πολλοί έχουμε προχωρήσει, είμαστε το 2013, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη που κυβερνιούνται με δημοκρατικοφανή τρόπους, δηλαδή υπάρχουν καθεστώτα δημοκρατικοφανή, στα οποία ένα κόμμα και μόνο κυβερνά για δεκαετίες, είναι στενά συνδεδεμένο με το κράτος στην ολιγαρχία. Το κράτος δικαίου είναι κενή περιεχομένου λέξη. Ο αυταρχισμός, η καταστολή και το κυνήγι των πολιτικών αντιπάλων είναι στην καθημερινή πρακτική. Η ζούγκλα, ο κοινωνικός κανιβαλισμός είναι κομμάτι της περιοχών ή τμήματων του πληθυσμού. Και αυτό το πράγμα καλά κρατεί. Και υπάρχει ένα κόμμα που είναι στο 25-30%, το οποίο γίνονται εκλογές, ποτέ δεν κερδίζει, με όλα τα μέσα, με όλους τους τρόπους. Αυτό το καθεστώς που σας περιγράφω υπάρχει αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές του πλανήτη για δεκαετίες. Συνεπώς, ο θεσμικός αποκλεισμός που θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα της αποσταθεροποίησης και του πλήγματος στη δημοκρατία που έχω ήδη περιγράψει, θα μπορούσε να έχει αυτή τη μορφή και άρα κάπως έτσι εγώ καταλαβαίνω αυτή την τοποθέτηση.
περνάω σε ένα τέταρτο σημείο, στρατηγική της έντασης. Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση, όλος αυτός ο θεσμικός αντιφασισμός από τα ΜΜΕ, από την κυβέρνηση και από άλλους, σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος με την ναζιστική εγκληματικότητα. Θέλω να πω μια άποψη, σύμφωνα με την οποία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατηγική της έντασης, η εμφυλοπολεμική ρητορική, ο αυταρχισμός, η καταστολή, ο αντιδημοκρατικός κατήφορος που περιγράφτηκε από την συντρόφισσα που άνοιξε την κουβέντα, που δεν σχετίζονται απαραίτητα μόνο με τους Ναζί και το χάιδεμά τους, θα συνεχιστεί και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς η κυβέρνηση. Άρα δεν εκτιμώ εγώ ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια αλλαγή σε αυτό το επίπεδο. Γιατί αν ισχύουν αυτά που έλεγα πιο πριν, η οικονομικο-κοινωνική καταστροφή και περιστολή της δημοκρατίας και αποκλεισμός λαϊκών τμήματων των λαϊκών τάξεων από αυτήν, είναι απαραίτητη, δεν μπορεί να πάει αλλιώς. Η στρατηγική της έντασης, η τρέλα, ο φόβος και η περιστολή της δημοκρατίας δεν είναι ένα πράγμα το οποίο θα αλλάξει εάν δεν αλλάξει και η οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Και για να αλλάξει χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Συνεπώς, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ να συνεχίζονται τα μνημόνια και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και να έχουμε μια μεθοδολογία στα υπόλοιπα δικαιωμάτων, ελευθεριών από τη μεριά της κυβέρνησης. Νομίζω ότι πηγαίνουν πακέτο και άρα αυτό εξηγεί και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι η αντιμνημονιακή πάλι εναντίον των εναντίον της περιστολής ή της κατάργησης κάθε δυνατότητας αξιοπρεπού ζωής είναι μια πάλη συνυφασμένη με την πάλη για τη δημοκρατία. Το ένα στηρίζει το άλλο και δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό και το πολιτικό, μάλλον το λαϊκό ρεύμα πολιτικής ανατροπής που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να είναι στα μυαλά και τις καρδιές μας αυτό που πρέπει να προσπαθούμε με κάθε ενέργειά μας να κάνουμε, συνδυάζει αυτά τα δύο πράγματα και δεν, το ένα δεν αντιπαλεύει το άλλο. Ένα τέταρτο σημείο που θα ήθελα να καταθέσω μια σκέψη είναι η εξής. Ο ναζισμός, ο φασισμός, αυτού του τύπου η κοσμοθεωρία, η αντίληψη για τα πράγματα και ούτω καθεξής, πλήττει κατά κύριο λόγο δυνάμεις ή τμήματα του λαού που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κάθε αριστερή δημοκρατική δύναμη θεωρεί ότι είναι τμήμα της δικιάς της συμμαχίας ή τμήμα της συμμαχίας που θέλει να οικοδομήσει. Και μάλιστα, κατά τεκμήριο, είναι τα κομμάτια εκείνα που έχουν πληγεί περισσότερο, περιθωριοποιούνται περισσότερο, που αποκλείονται περισσότερο. Όχι πάντα, όχι στο σύνολό τους, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα να βάλω τη σκέψη ότι εάν δεν καταφέρουμε σε αυτές τις γειτονιές, σε αυτές τις περιοχές, να έχουμε την ηγεμονία και τμήματα μεγάλα αυτών των λαϊκών τάξεων δεν ανήκουν στη δικιά μας συμμαχία, αλλά είναι αντίθετα απέναντι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς, τότε περιορίζεται εξ αντικειμένου ό,τι και να κάνουν όσο κομμουνιστές και να δηλώνουν, ό,τι και να θέλει, η πολιτική στρατηγική και η φυσιονομία του ΣΥΡΙΖΑ και της ενδεχόμενης κυβέρνησής του. Γιατί τα πράγματα δεν είναι θέμα προθέσεων, είναι θέμα κοινωνικών συμμαχιών και κοινωνικών συμφερόντων που εκπροσωπείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει την εξουσία και κάθε δύναμη που θα έχει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η λέξη που χρησιμοποιώ, έτσι, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, αλλά θα μπορούσε να είναι, σκεφτείτε και μια άλλη χώρα, δεν έχει σημασία, δεν τα λέω. Είναι η δομική θέση ενός κόμματος που αντιστέκεται σε αυτό που γίνεται και θέλει να το αναχαιτήσει και σε επίπεδο κυβέρνηση. Θα κάνει ό,τι μπορεί να φτιάξει τις συμμαχίες που πρέπει να φτιάξει για να το ρίξει αυτό. Για να πετύχει το σκοπό του. Το είδος της συμμαχίας που μπορεί να πετύχει, αν έχει χάσει κομμάτια που βρίσκονται στον πυρήνα των λαϊκών τάξεων, εκεί που η περιθωριοποίηση και η φτώχεια είναι πολύ μεγάλη, το είδος των κοινωνικών συμμαχιών που θα φτιάξει για να έχει κυβέρνηση θα έχει άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που πρεσβεύουμε ενδεχομένως σήμερα, χωρίς να είναι πρόθεση κανενός. Άρα με αυτήν την έννοια, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε περίπου τι λέω, μπορούμε να το συζητήσουμε κιόλας. Εάν δηλαδή για να πάρουμε την εξουσία, για να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε κοινωνική συμμαχία, έχουμε χάσει ένα 20% από τα περιθωριοποιημένα στρώματα, αναγκαστικά θα συμμαχίσει με στρώματα που δεν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό σημαίνει ότι θα οδηγηθεί από τα πράγματα σε μια πολιτική γραμμή και σε ένα πολιτικό πρόγραμμα, που κατά τη γνώμη μου δεν θα είναι λιγότερο αριστερό, άρα γι' αυτό θα διαφωνώ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει
την εκρηκτική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και άρα θα είναι θνησιγενές. Όχι λιγότερο αριστερό, που μπορεί να το πει κάποιος και αυτό, αλλά και θνησιγενές. Δεν θα είναι ένα σχέδιο το οποίο θα μπορέσει να έχει προοπτική. Προχωράω λίγο γρήγορα. Εμείς έχουμε το πολιτικό μέτωπο, έχουμε το μέτωπο της κινήσης, της πρωτοβουλίας που κάνουμε, μιλάω σαν ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και ως λαϊκό κίνημα κάνουμε την προσπάθεια, στείνουμε σε διάφορες περιοχές κινηματικές δράσεις εναντίον του φαινομένου αυτού, του ναζισμού και του φασισμού. Η γνώμη μου είναι ότι μας λείπει κάτι. Μας λείπει η κόλλα που θα δένει αυτά που κάνουμε και αυτά που λέμε στα μυαλά των ανθρώπων που βρίσκονται σε μια κατάσταση πλήρους σύγχυσης, αποδιοργάνωσης και έλλειψης κάθε στρατηγικής ζωής. Μιλάμε για έναν πληθυσμό ο οποίος ήταν αποπολιτικοποιημένος, ενταγμένος στη λογική του κέρδους, του ατομισμού, του καταναλωτισμού. Διαλύονται αυτά, βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να τη συνειδητοποιήσει, δεν έχει αρμούς και πολλά από αυτά που λέμε και κάνουμε δεν τα καταλαβαίνει. Και θέλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από εμάς. Και αυτό εγώ θα το ονόμαζα ιδεολογικός αγώνας, αλλά όχι ιδεολογικός με την έννοια που την καταλαβαίνουμε συνήθως στην αριστερά, αλλά ιδεολογικός με την έννοια να μιλήσουμε για αξίες, για μοντέλα ζωής, για μοντέλα κατανάλωσης και παραγωγής, για μια άλλη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Πολλά πράγματα από τα οποία μας διάβασε ο Δημοσθένης από τον σύντροφο στην Ιταλία ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Τα οποία θα εξηγούν, θα κάνουν κατανοητά και εύλογα αυτά που λέει η αριστερά. Η αριστερά μιλάει για την κοινωνική ασφάλιση και λέει πόσο σημαντική είναι. Δεν εξηγεί, για να δώσω ένα παράδειγμα, δεν εξηγεί ότι ένα μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης βασίζεται στην αλληλεγγύη, ότι μία γενιά δουλεύει για την γενιά που τώρα, η γενιά, η παραγωγή τώρα δουλεύει και στηρίζει τη γενιά που τώρα αποστρατεύεται από την εργασία, ενώ ο αντίπαλός μας μιλάει για μια ασφάλιση σύμφωνα με την οποία ο καθένας θα έχει όταν βρεθεί εκτός εργασίας ό,τι κατάφερε μόνος του να έχει. Αυτό, αν χρησιμοποιήσει τέτοιους όρους για παράδειγμα, λιγότερο ενδεχομένως πολιτικά επίσημους, να το πω, που μας κάνουν να φαινόμαστε και λίγο ελίτ στα μάτια του κόσμου που από τις τηλεοράσεις από αλλού διαβάζει τα προγράμματά μας, που είναι λιγότερο τεχνοκρατικά ή επιστημονικά, που μας κάνουν να μοιάζουμε περισσότερο με τους αντιπάλους μας και λιγότερο με το τι καταλαβαίνει ο κόσμος. Νομίζω θα μας βοηθούσε, γιατί επίσης το ίδιο. Λέμε για αλληλεγγύη, λέμε για δημοκρατία, λέμε για αξιοπρέπεια, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να τα κάνουμε και λίγο εικόνες στα μυαλά του κόσμου. Το θεωρώ έλλειμμα αυτό. Είναι ενδεχομένως ένα έλλειμμα που δεν είναι να ψέξουμε την αριστερά, είναι να αρχίσουμε να κινητοποιούμαστε, διότι εν πολλής οφείλεται στο γεγονός ότι ήμασταν στο περιθώριο το πολιτικό. Το προηγούμενο διάστημα. Και να τονίσω ένα πέμπτο σημείο, τελειώνω. Είμαστε κι εμείς έξαλλοι. Έχουμε υποστεί πολλά. Οι άνθρωποι μας, ο περίγυρος μας έχει υποστεί πολλά. Ακούμε πολλά. Είμαστε σε κατάσταση κι εμείς οργής, τιμού και τα συναφή. Έχω την αίσθηση ότι δεν μας ευνοεί ως πολιτικό ρεύμα, ως αντίληψη μες στην κοινωνία, ως λαϊκό κίνημα, η ένταση. Η ένταση ρίχνει νερό στο μήλο του φόβου, η ένταση δίνει την αίσθηση στους ανθρώπους ότι όπου και να γυρίσω δεν έχω κάπου να κουμπίσω, είναι όλοι τρελοί. Από τον Χρυσαυγίτη που σφάζει μέχρι τους υπουργούς που λένε ακρότητες, μέχρι και την αριστερά που λέει όλοι την ακρότητες. Δεν εκτιμώ εγώ ότι μας βοηθάει αυτό. Θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε πολύ καυστικοί, κρουστικοί, κατεδαφιστικοί σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε απέναντι στον αντίπαλό μας, αλλά χρειάζεται μία πλαισίωση αυτού του πράγματος που να δίνει στον άλλον την αίσθηση ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος σε αυτή την τρέλα έχει κάποια στοιχειώδη, ένα στοιχειώδη σχέδιο, μια στοιχειώδη, ένα αίσθημα κατανοεί. Έχει συναισθηματική νοημοσύνη, πώς να το πω, δεν έχω και τις λέξεις να το περιγράψω. Χρειάζεται να εκπέμπουμε δηλαδή ότι μπορεί ο κόσμος να στηριχτεί σε εμάς και στον εαυτό του. Γιατί δεν έχουμε κι εμείς τρελαθεί. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, η μάχη στις επόμενες εκλογές θα είναι η μάχη ανάμεσα στον παραλογισμό και τη λογική και όχι ανάμεσα σε άλλα τέτοια που ενδεχομένως ήταν τα δίπολα και τα διακυβεύματα άλλων εκλογικών αναμετρήσεων.
Αυτό που θέλω όμως να επισημάνω, γι' αυτό ενδεχομένως είπα πολλά στην αρχή, τα οποία φαίνεται να μην κολλάνε με το θέμα, είναι ότι το πρόβλημα με τον ολοκληρωτισμό, το πρόβλημα με μια κοινωνία στην οποία θα είμαστε αποκλεισμένοι, η πλειοψηφία της κοινωνίας, το πρόβλημα με την αναξιοπρέπεια και την θηριωδία, το πρόβλημα με την αγριότητα, δεν περιορίζεται στην ναζιστική εγκληματικότητα. Είναι ο πυρήνας της πολιτικής που εφαρμόζεται. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα να τελειώνουμε με τους ναζιστές και αυτά τα φαινόμενα. Αλλά η δημοκρατία, δηλαδή η δυνατότητα των πολιτών να έχουν λόγο για αυτά που τους αφορούν, πλήττεται βαθύτατα, στρατηγικά, πολύπλευρα, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε μπροστά στο προφανές αδιανόητο γεγονός ότι το 2013 έχουμε τύπους με αγγελωτούς σταυρούς τατουάζ, οι οποίοι μαχαιρώνουν συμπολίτες μας στον δρόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.